Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ και καλά. Και πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Όπως σου είπα, είναι η πρώτη μου φορά και έχω πραγματικά εκστασιαστεί με αυτή την πόλη. Εγώ έγινε ειδοποιός πως εγώ πραγματικά είδα φως και μπήκα. Δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι από μικρή τραγούδαγα έκανε, όπως όλα τα παιδάκια, τίποτα το διαφορετικό και ξεχωριστό. Στην πορεία στο σχολείο οι φίλοι μου μου λέγανε Άννα μήπως και αυτά. Κάθισα ένα χρόνο μετά το Λύκειο, μετά τις Πανελλήνες και μετά αποφάσισα να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε γνωρίζοντάς το, το αγάπησα και αυτό γιατί μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα σαν άνθρωπος. Και άρχισα εγώ να αναγνωρίζω τον εαυτό μου, κομμάτια του και να βλέπω και άλλα άτομα που είναι κοντά σε μένα. Και αυτό με έκανε να νιώθω ότι ανήκω κάπου. Και είναι πολύ σημαντικό να ανήκεις κάπου. Έχεις ίδια χαρακτηριστικά με την πρωταγωνίστρια στο πίσω το σπίτι. Σειράς. Όχι. Όχι. Ίσως το... Εντάξει, αυτή τώρα είναι λίγο στον κόσμο της. Και γαλοπαρμένη και ψωνισμένη και με όλα αυτά. Με αυτά δεν έχω χαρακτηριστικά. Έχει όμως και ένα τσαγανό, που αυτό είναι δικό μου χαρακτηριστικό. Το έχω βάλει εγώ έτσι ενδιάμεσα. Ναι. Δηλαδή, που και που ενώ μέσα στη χαζομάρα της, μπορεί να τη δεις και να πεις μήπως αυτή δεν είναι τόσο χαζή. Κάπου εκεί λίγο, αλλά γενικά με τα ψώνια, τις πατάλες και όλα αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Όχι. Και με την υπομονή που κάνεις με τον άντρα της, που την απατάει με τη Τζέννη τη Θεωνά που κάνει τη Γερμανίδα. Όχι, δεν έχω τέτοια υπομονή. Όχι, ε. Έλα μωράκι μου. Έλα μωράκι μου, τις κουρίνεις μου. Τις φουξίνες το μάλιστα. Έλα μωρά μου, κορίτσι. Αντζελά. Έλα μωρέ βλάκα. Τι λες. Πώς τα μπερδεύεις έτσι με στο κεφάλι σου και κόκκινες γόβες και Άντζελα. Δεν θα μπορούσες δηλαδή να γυρίσεις πίσω στον άνθρωπό σου αν γνώριζες ότι σε απατά ή σε έχει απατήσει κάποια στιγμή. Δεν θα το συγχωρούσες. Δεν ξέρω, νομίζω όχι. Όχι, δεν θα το συγχωρούσα, θα συγχωρούσα. Και, γιατί είναι όλα ανθρώπινα. Mm. Και αυτό που έκανε εκείνος μπορεί να το είχα κάνει κι εγώ. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Δεν ξέρω μέσα μου πώς θα ένιωθα. Αν αυτό είχε σπάσει, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το επαναφέρω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Αν θα ήμουν το ίδιο αληθινή και το ίδιο ζεστή μετά απέναντί του. Γιατί αν δεν είσαι, δεν... μετά αρχίζεις και του ψήνεις το ψάρι στα χείλη του αλουνού. Με τι συγκινήσει. Καλά, εγώ συγκινούμε με πολλά πράγματα. Μπορεί να συγκινηθώ και με μία μαμά που θα δω το... με το παιδάκι της. Γιατί τώρα αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν μωρά. Άκου τώρα. Τι εννοείς. Τα βλέπω που είναι τόσο μικρούλικα και τόσο αθώα πλάσματα και δεν μπορώ να διανοηθώ μάλλον αυτό το θαύμα της φύσης. Πώς από ένα σποράκι που είναι μέσα στην κοιλιά σου, σαν γυναίκα το λέω αυτό τώρα, γίνεται ολόκληρος άνθρωπος. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς έχει γίνει αυτό. Αυτό είναι το θαύμα της φύσης που λέω. Δεν μπορώ να το συλλάβω. Φαντάζεσαι δηλαδή όταν θα γίνεις εσύ, Μανούλα. Το περιμένω πώς και πώς αυτό. Αλήθεια. Βέβαια. Θα μπορούσες δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν. Είχες τον άνθρωπό σου ή αν έχεις τον άνθρωπό σου να το κάνεις, ας πούμε, και αύριο. Ναι, αλλά επειδή τόσο πολύ το θέλω και επειδή για μένα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτό, με κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή που να εξασφαλίζουν σε εισαγωγικά, κανείς δεν σου εξασφαλίζει κάτι, αλλά που να ξέρω ότι το παιδί μου, το πλάσμα μου θα είναι καλά, δηλαδή δεν θα, όχι δεν θα τους στηρίσω υλικά, δυσκολίες έχει όλες οι οικογένειες και μεγαλώνουν καλά τα παιδιά, αλλά να έχει ένα υγιές περιβάλλον. Να ζήσει καλά. Το υγιές περιβάλλον εννοείς να έχει και τον μπαμπά του και τη μαμά του, ας πούμε, και οικονομικά να είναι λίγο. Ναι. Καλά. Να μην ταλαιπωρεί, να μην σκέφτεσαι τώρα να του πάρει το γάλα του. Αυτό δεν θα ήθελα να το κάνω. Αν εγώ, ας πούμε, δεν μπορούσα να επιβιώσω με τον άντρα μου, τον σύντροφό μου, δεν θα ήθελα να ταλαιπωρήσω το παιδί μου. Αν έφτανα σε ένα επίπεδο, δεν λέω να έχουμε πολλά λεφτά έτσι ναι. Αλλιώς. Αλλά να ζεις καλά, να μπορείς να προσφέρεις το παιδί σου. Γιατί μετά στενοχωριέσαι εσύ, τη στεναχώρια σου και τη λύπη σου μεταδίδεται στο παιδί σου, γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα και τα καταλαβαίνουν όλα. Και κάπου, νομίζω εγώ, του δημιουργείται κάτι.